Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του TV Ροδόπη. Στα ύψη κυρίες και κύριοι, το πολιτικό θερμόμετρο με αφορμή την αντίσταση της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης που στις κάλπες ανέδειξε πρώτο κόμμα των ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, καθώς ονυποκρύπτεται σοβαρό παρασκήνιο που ενδεχομένως να λάβει και εθνικές διαστάσεις. Ειδικότερα, δεδομένου ότι η Ροδόπη ήταν η μόνη εκλογική περιφέρεια στον χάρτη της Ελλάδος που δεν βάφτηκε μπλε μετά τη σαρωτική νίκη της Νέας Δημοκρατίας στις βουλευτικές εκλογές και με γνώμονα την επικράτηση του υποψηφίου βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ο Σγιούρ Φερχάτ, με πάνω από 12.000 σταυρούς, φημολογείται βασίμως από πληθώρα πηγών ότι η εκλογή του ως άνω υποψηφίου και οι δημόσιες σχέσεις του με το τουρκικό προξενείο δημιουργούν πολιτικό πρόβλημα, ενώ ενδέχεται το θέμα αυτό να θίξει σύντομα σε δηλώσεις του και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Παράλληλα, προς το παρόν, πολιτική κόντρα έχει ξεσπάσει και εντός του κομματικού μηχανισμού εντός της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, με την κυρία Ελένη Λαυτσή, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ στη Ροδόπη και επικεφαλής της δημοτικής παράταξης που πρόσκειται στο ΣΥΡΙΖΑ, να εξαπολύει ιδρυμία κριτική και ταπειρά της για την εκλογή του ως Σγιούρ Φερχάτ, κάνοντας λόγο για παρέμβαση του τουρκικού προξενείου στα πολιτικά πράγματα της Ροδόπης. Ας δούμε περισσότερο στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Μετά το πέρας της εκλογικής διαδικασίας στις 21 Μαΐου, μένεται σε υψηλούς τόνους η πολιτική αντιπαράθεση αναφορικά με το αποτέλεσμα και την επικράτηση του ΣΥΡΙΖΑ στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης. Υπενθυμίζεται ότι η Ροδόπη ήταν η μοναδική εκλογική περιφέρεια στο χάρτη της ελληνικής επικράτειας που δεν βάφτηκε μπλε μετά τη σαρωτική νίκη της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές. Πρόκειται για τη μοναδική λοιπόν επικράτηση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία μετά τον εκλογικό καταποντισμό του. Στη Ροδόπη, ο ΣΥΡΙΖΑ συγκέντρωσε ποσοστό 33,18%, η Νέα Δημοκρατία 27,05% και το ΠΑΣΟΚ 22,65% με τα τρία κόμματα να κερδίσουν από μία έδρα. Πρώτος σε ψήφους στη συγκεκριμένη περιφέρεια είναι ο Σγιούρ Φερχάτ του ΣΥΡΙΖΑ με 12.208 σταυρούς, ενώ επίσης εκλέγονται ο Ευρυπίδης Τηλιανίδης για το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και ο Ιλχάν Αχμέτ για το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής. Σύμφωνα με πληροφορίες, η εκλογή του ως Σγιούρ Φερχάτ και οι δημόσιες σχέσεις του με το τουρκικό προξενείο δημιουργούν πολιτικό πρόβλημα, ενώ ενδέχεται το θέμα να θίξει σύντομα με δηλώσεις του και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Με ανάρτησή της πάντως, η Ελένη Λαυτσή, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ στη Ροδόπη και επικεφαλής της δημοτικής παράταξης του Δήμου Κομοτηνής που πρόσκειται στο ΣΥΡΙΖΑ, εξαπέλυσε πειρά για την εκλογή του ως Σγιούρ Φερχάτ, κάνοντας λόγο για παρέμβαση του τουρκικού προξενείου στα πολιτικά πράγματα στη Ροδόπη. Συγκεκριμένα, η ανάρτηση της κυρίας Ελένης Λαυτσή έχει ως εξής. Συγχαρητήρια στο τουρκικό προξενείο που για άλλη μια φορά κατάφερε να παρέμβει στα πολιτικά πράγματα στη Ροδόπη. Συγχαρητήρια και σε όσους συνέβαλαν στην προσπάθεια του Ερντογανικού κράτους να εκλέξει το υποτιθέμενο αριστερό δεκανίκη τους ως βουλευτή στη Ροδόπη. Συγχαρητήρια και σε όσους προσπαθούν να περάσουν στην κοινή γνώμη αυτή την παρέμβαση της Τουρκίας ως νίκη ενός αριστερού χώρου. Θα σας στεναχωρήσω, αλλά αυτή η υποβοηθούμενη εκλογή ούτε αριστερή ούτε προοδευτική στο ελάχιστο είναι. Είναι μόνο παρέμβαση, ομή και εσχρή. Δεδομένης αυτής της δήλωσης και σημειωτέων πως μόλις μία εβδομάδα πριν από τις εκλογές ο υποψήφιος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Σγιούρ Φερχάτ, είχε επιστρατεύσει την προπαγάνδα της Άγκυρας περί τουρκικής μειονότητας στη Δυτική Θράκη. Αναλυτικότερα, ο βουλευτής με το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε δηλώσεις του στη μειονοτική ιστοσελίδα Μπυριλίκα Ζετεζή, είχε πει πως το κόμμα που θα καταβάλει προσπάθειες για τη βελτίωση του μορφωτικού επίπεδου της τουρκικής μειονότητας της Δυτικής Θράκης. Όταν ήταν στην εξουσία ο ΣΥΡΙΖΑ, βάλαμε σε εφαρμογή τα δίγλωσσα νηπιαγωγεία με τις αποφάσεις που έλαβαν τα αρμόδια υπουργεία. Ως αποτέλεσμα, τα παιδιά μας είχαν συνηθίσει το εκπαιδευτικό σύστημα σε ένα πιο άνετο περιβάλλον στη γλώσσα τους, αλλά δυστυχώς η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ακύρωσε αυτή την πολιτική απόφαση που πήραμε. Τα παιδιά μας έχουν επίσης στερηθεί αυτό το δικαίωμα, είπε μεταξύ άλλων ο Σγιούρ Φερχάτ. Μάλιστα, είχε επιτεθεί και κατά της κυβέρνησης σχετικά με τον νόμο για τους μουφτίδες, υποστηρίζοντας πως δεν έγινε αποδεκτός από τη μειονότητα, ενώ παράλληλα υπερασπίστηκε τις προσφυγές κατά της Ελλάδος από μειονοτικούς συλλόγους που θέλουν να ονομάζονται τουρκικοί. Η πολιτική αυτή αντιπαράθεση, ωστόσο, είχε ήδη ξεκινήσει από τον περασμένο Ιανουάριο, καθώς
μέλος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Ροδόπης, είχε προχωρήσει σε δημόσια δήλωση παραίτησης, επικαλούμενο το σοβαρό πρόβλημα στη λειτουργία της Ονομαρχιακής Επιτροπής και παράδοση στο προξενείο. Μάλιστα, στην ανακοίνωση της παραίτησής του, ο κύριος Θανάσης Καλογιαντσίδης υποστήριξε πως το όνομα της προσωπικής του φιλοδοξίας να γίνει βουλευτής έχει παγιδεύσει ολόκληρο το ΣΥΡΙΖΑ του νομού σε ένα πολιτικό κατήφορο που καταλήγει στο τουρκικό προξενείο Κομωτινής. Η εσωκομματική και η πολιτική εν γέννη κόντρα αυτή αναμένεται να κορυφωθεί το επόμενο διάστημα. Μετά το πέρας και την έκβαση των εκλογικών αποτελεσμάτων, σε δηλώσεις προχώρησαν η Δημήτρης Χαρίτου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και ο κύριος Θεοφάνης Κοφίδης, υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία, απευθύνοντας ο καθένας το δικό του μήνυμα προς τους πολίτες της Ροδόπης. Ας δούμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Συγκεκριμένα, ο κύριος Χαρίτου, μετά την έκβαση των αποτελεσμάτων από την εκλογική αναμέτρηση της 21ης Μαΐου, δήλωσε χαρακτηριστικά τα εξής: «Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς τους χιλιάδες συμπολίτες της Ροδόπης που με εμπιστεύτηκαν, αναγνωρίζοντας τη σημαντική πολιτική παρουσία και δράση μου, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια. Όπως να ευχαριστήσω και εκείνους που ενώ προβληματίστηκαν, τελικά δεν έγινε δυνατό να συναντηθούμε στην κάλπη. Όλο αυτό το διάστημα έδωσα προσωπικά μια πολύ μεγάλη πολιτική και εκλογική μάχη μέσα σε ένα γενικότερα αντίξωο περιβάλλον καθίζησης του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, όπως και στις δύσκολες συνθήκες τοπικά που διαμόρφωσαν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ψήφου στη Ροδόπη. Συγχαρητήρια στους βουλευτές που αναδείχθηκαν για να εκπροσωπήσουν τη Ροδόπη». Σε δηλώσεις προέβη και ο υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία Θεοφάνης Κοφίδης, ο οποίος κατετάγει στη δεύτερη θέση στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας για την Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης. Συγκεκριμένα ανέφερε: «Το χθεσινό αποτέλεσμα των εκλογών είναι χωρίς αμφιβολία ένας εκλογικός θρίαμβος για τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αποτελεί την αφετηρία για να κάνει η χώρα μας επιτέλους το μεγάλο βήμα μπροστά. Ο κόσμος πίστηκε από τον ξεκάθαρο τρόπο που απευθύνθηκε η παράταξη και ο πρόεδρος στον ελληνικό λαό σε όλους τους Έλληνες. Η ευημερία για την οποία όλοι μιλάνε, αλλά ποτέ δεν έγινε πραγματικότητα, είναι πλέον χειροπιαστός στόχος για την αυτοδύναμη κυβέρνηση που θα προκύψει σε ένα μήνα από τώρα. Μέσα στη μεγάλη αυτή χαρά, θέλω ολόθερμα να ευχαριστήσω τους πολίτες που εδώ στη Ροδόπη πίστεψαν σε εμένα, φέρνοντας με στη δεύτερη θέση, στηρίζοντας την προσπάθειά μου σε αυτό το μικρό χρονικό διάστημα που ήμουν υποψήφιος. Δεσμεύομαι απέναντί τους ότι θα συνεχίσω την προσπάθεια να είμαι χρήσιμος για τον τόπο μου, όπως φυσικά και σε όλο το λαό της Ροδόπης που προσδοκά να αλλάξει σημαντικά η εικόνα του νομού μας. Την ίδια στιγμή όμως, την πολύ μεγάλη ικανοποίηση για την μοναδική επίδοση της Νέας Δημοκρατίας σε όλη τη χώρα, τη συνοδεύει μια μεγάλη απογοήτευση και στεναχώρια για το γεγονός ότι η Ροδόπη αποτελεί τη μοναδική αρνητική εξαίρεση στον πολιτικό χάρτη της χώρας. Δεν είναι δυνατόν να δεχθούμε αυτό το αποτέλεσμα ως μια πραγματικότητα που δεν αλλάζει. Και μπορεί και θέλουμε να αλλάξει. Γι' αυτό όμως πρέπει τώρα, όχι αύριο, να δούμε τι πήγε στραβά, τι έφταιξε. Όλοι μας, τοπικοί παράγοντες, πολιτεία, εκπρόσωποι της Ροδόπης στα κέντρα εξουσίας, περιφερειακή και τοπική αυτοδιοίκηση, κομματικά στελέχη, εδώ και στο κέντρο, οφείλουμε να σκύψουμε σε βάθος και να δούμε τα προβλήματα, να δούμε τι πρέπει και τι μπορούμε να κάνουμε πολύ καλύτερα για τη Ροδόπη. Ότι αν πραγματικά κατανοήσουμε όλα τα αίτια και όχι μόνο τους εξωγενείς παράγοντες, αν θέσουμε συγκεκριμένους στόχους και αν συνθέσουμε τις δυνάμεις μας, τότε θα πετύχουμε αυτό που χρειάζεται ο τόπος μας. Προσωπικά δεν θέλω να αφήσω την παραμικρή αμφιβολία ότι θα συνεχίσω σε αυτό ακριβώς το πνεύμα ώστε να έχουμε το αποτέλεσμα που αξίζουμε, για να φέρουμε και στην περιοχή μας την ισόρροπη ανάπτυξη και προοπτική. Πρέπει να δουλέψουμε συστηματικά και συντονισμένα». Ενώ τέλος κατέληξε λέγοντας: «Συνεχίζω με ακλόνητη προσήλωση ώστε στις 25 Ιουνίου η Ροδόπη μας να έχει το ίδιο χρώμα με την υπόλοιπη Ελλάδα». Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Κομωτινής, στο πλαίσιο των δράσεων που υλοποιούνται από την κίνηση Κομωτινή Εν Δράση και ο Σύλλογος Γονέων και Φίλων Παιδιών με Αλλεργίες, με την ευγενική υποστήριξη της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης, διοργάνωσε χθες, ημέρα Δευτέρα 22 Μαΐου και ώρα 6 το απόγευμα στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Κομωτινής, εκδήλωση για το ευρύ κοινό με θέμα «Αλλεργίες στα παιδιά, όσα πρέπει να γνωρίζουμε». Ας δούμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί.
Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Κομωτινής, στο πλαίσιο των δράσεων που υλοποιούνται με την ΚΙΝΣΕΠ Κομωτινή Ενδράση και ο Σύλλογος Γονέων και Φίλων Παιδιών με Αλλεργίες, με την ευγενική υποστήριξη της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης, διοργάνωσε χθες, ημέρα Δευτέρα, 22 Μαΐου και ώρα 6 το απόγευμα, στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Κομωτινής, ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «Αλλεργίες στα παιδιά, όσα πρέπει να γνωρίζουμε». Με ποια αφορμή σήμερα κάνετε την εκδήλωση, διοργανώνετε την εκδήλωση? Επειδή παρατηρήσαμε ότι υπήρχε ανησυχητική αύξηση των κρουσμάτων και πολλά παιδιά με αλλεργίες και στο νομό μας, άλλωστε ήρθαν και στην πρωτοβάθμια αρκετές γνωματεύσεις για τη στήριξη παιδιών με αλλεργίες από σχολικό νοσηλευτή, διερευνήσαμε το γεγονός και είδαμε ότι υπάρχει ανάγκη για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας. Έτσι ήρθαμε σε επαφή με το Σύλλογο Γονέων Φίλων Παιδιών με Αλλεργίες. Καλέσαμε παιδοαλλεργιολόγο και μία διατροφολόγο προκειμένου να αναπτύξουν το θέμα από όλες τις πλευρές. Η εκδήλωση αυτή αρχικά σε ποιους απευθύνεται και τι μηνύματα προσδοκείτε να περάσετε μέσω αυτής της εκδήλωσης? Η εκδήλωση απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, σε γονείς, αλλά όσους επιθυμούν να ευαισθητοποιηθούν και να ενημερωθούν πάνω στο πολύ σημαντικό και ενδιαφέρον αυτό θέμα, το οποίο παρουσιάζει, όπως σας είπα, μια ραγδαία αύξηση τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, οι αλλεργίες στα παιδιά είναι το θέμα σήμερα. Ναι, ακριβώς. Πόσο σοβαρό είναι αυτό το θέμα? Είναι πολύ σοβαρό και το ανησυχητικό είναι ότι είναι συνεχώς αυξανόμενο. Ένα πρόβλημα που συνεχώς αυξάνεται τις τελευταίες δεκαετίες και αφορά όλο και περισσότερους γονείς. Γιατί αυξάνεται, έχει σχέση διατροφή, τι? Είναι σίγουρα πολύ παραγωγικό, δεν είναι εύκολη η απάντηση. Εννοείται ότι φταίνε τα γονίδια, υπάρχει μια γενετική προδιάθεση, αλλά σίγουρα και πολλοί παράγοντες του περιβάλλοντος, η διατροφή μας, η έκθεσή μας στα ζώα, στη φύση γενικότερα. Δύσκολη απάντηση. Ποια είναι τα συμπτώματα των αλλεργιών? Πώς καταλαβαίνουμε ότι ένα παιδί έχει αλλεργία? Ναι, υπάρχουν δύο μορφές. Είναι η άμεσου τύπου αλλεργία που εκδηλώνεται πάρα πολύ γρήγορα στην επαφή με το αλλεργιογόνο, με συμπτώματα όπως κνησμός, ερήθημα του δέρματος, δύσπνοια, δυσκολία στην αναπνοή, ακόμα έμετος, διάρρεια κτλ. Αλλά είναι και η επιβραδυνόμενο τύπου, στην οποία τα συμπτώματα έρχονται αρκετές ώρες αργότερα, που δυσκολεύει τους γονείς να εντοπίσουν εκεί το αλλεργιογόνο, γιατί ακριβώς καθυστερεί και συνήθως εκφράζεται με συμπτώματα από το γαστρεντερικό. Είναι θανατηφόρες οι αλλεργίες? Η πρώτη μορφή που σας ανέφερα, η άμεσου τύπου, ναι, δυνητικά μπορεί να καταλήξει σε αναφυλακτικό επεισόδιο που είναι μια απειλητική για τη ζωή κατάσταση. Πρέπει να πάμε αμέσως στο νοσοκομείο? Σίγουρα, για να είναι κανείς ασφαλής, αλλά τα παιδιά που ήδη έχουν συμβουλευτεί κάποιον ειδικό ξέρουν και γνωρίζουν οι γονείς, υπάρχει ειδικό πλάνο που τους δίνεται για το τι πρέπει να κάνουν για να το αντιμετωπίσουν. Πρέπει τα παιδιά από κάποια ηλικία και μετά να υποβάλλονται σε τεστ αλλεργίας? Είναι απαραίτητο αυτό? Τα τεστ, όταν αυτά χρειάζονται φυσικά, είναι αξιόπιστα ήδη από τη βρεφική ηλικία. Οι γονείς έχουν τη δυνατότητα από πολύ νωρίς να μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Οπότε ναι, το έχουμε αυτό στη φαρέτρα μας, σαν όπλο. Ποιες τροφές επηρεάζουν τα παιδιά και οι προκαλούν? Οι συνηθέστερες είναι το γάλα, το αυγό, τα σιτηρά, το ψάρι, τα θαλασσινά και τα όσπρια, θα έλεγα. Ναι. Όσοι δήμων, τι συμβουλή έχετε να δώσετε σε νέες μητέρες όπου βλέπουν τα παιδιά τους να παρουσιάζουν τα συμπτώματα αυτά? Νομίζω απλά το να ενημερωθούν όσο γίνεται πιο νωρίς για να φύγει καταρχήν το άγχος. Η άγνοια είναι αυτή που φέρνει την ανησυχία και το άγχος, για να ξέρουν να εκπαιδευτούν στο πώς να αντιμετωπίσουν την όποια αλλεργική αντίδραση που θα συμβεί τυχαία. Τι είναι το πρώτο πράγμα που κάνει κανείς που το συζητάμε τώρα? Τι είναι το αυτό που κάνει μόλις αντιληφθεί ότι έχουμε ένα αλλεργικό επεισόδιο? Κοιτάξτε, αν δεν το έχει ξανασυναντήσει, το σίγουρο είναι ότι θα αρπάξει το παιδί του και θα το πάει στο νοσοκομείο. Αλλά όπως είπα, οι ήδη ενημερωμένοι γονείς έχουν ήδη τα φάρμακα στο σπίτι τους, τα απαιτούμενα, και ξέρουν να τα χορηγήσουν άμεσα στο παιδί. Ποιες τροφές προκαλούν αλλεργία? Πότε το καταλαβαίνουμε ότι αυτή η τροφή είναι από την αλλεργία και τι κάνουμε, τι μας συμβουλεύετε? Αλλεργιογόνες τροφές μπορεί να είναι οποιαδήποτε τροφή, είναι ανάλογα με το νοσοποιητικό του καθενός. Υπάρχουν όμως βασικές κατηγορίες τροφίμων οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν πιο συχνά αλλεργίες στα παιδιά και στους ενήλικες, εννοείται. Αυτές είναι το γάλα, τα γαλακτοκομικά γενικότερα, το αυγό, τα σιτηρά, τα όσπρια, η ξηρή καρδί, θαλασσινά, οστραποειδή, ψάρια, βαλάκια, η σόγια. Τι κάνουμε όταν βλέπουμε ότι, παραδείγματος χάρη, πειράζει το παιδί το γάλα από τη στιγμή που τρέφεται με γάλα? Τι κάνουμε?
δοκιμάσουμε διάφορες άλλες πηγές ασβεστίου για να αντικαταστήσουμε το γάλα ή άλλα είδη γάλακτος, πάντα στη συνεργασία με τον παιδίατρο, ειδικά σε όσο μικρότερη ηλικία και αν βρίσκεται, ούτως ώστε σε συνεργασία να βρούμε μια φόρμουλα ώστε το παιδί να πάψει να έχει τα συμπτώματα που το ενοχλούν. Μια και αναφερθήκατε συστατικά και ότι δοκιμάζετε διαφορετικές εναλλακτικές θρεπτικών ουσιών, ήθελα να ρωτήσω, ένα παιδί το οποίο μπορεί να εμφανίσει αυτά τα συμπτώματα, τι θα στερηθεί από θρεπτικές ουσίες ή θα το αναπληρώσουμε κατά κάποιο τρόπο με ένα διατροφικό πλάνο? Ακριβώς αυτό θα πούμε σήμερα, τι εναλλακτικές έχουμε για το κάθε αλλεργιογόνο, ούτως ώστε το παιδί να μεγαλώνει σωστά και να μην έχουμε καμία έλλειψη θρεπτικά συστατικά. Γιατί για κάθε αλλεργιογόνο υπάρχουν αντίστοιχα θρεπτικά συστατικά διαφορετικά. Το πρώτο παιδικό φεστιβάλ Παίζω, Μαθαίνω, Δημιουργώ διοργανώνει η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στο Μέγαρο Μουσικής Κομωτινής από αύριο, Τετάρτη 24 Μαΐου έως και την ερχόμενη Κυριακή 28 του μηνός, κατά τις πρωινές ώρες από τις 9 έως τη 1 και τις απογευματινές από τις 6 έως τις 9 με τη συνεργασία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης, συλλόγους καθώς και φορείς της περιοχής. Η δράση έρχεται να συμπληρώσει τα παιχνίδια χωρίς σύνορα που διοργανώθηκαν σε συνεργασία με το ΣΕΦΑ του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Ας δούμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Σήμερα το πρωί πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η εκδήλωση βράβευσης των σχολείων του Δήμου Κομωτινής στην Τζανάκλειο Σχολή για τη συμμετοχή τους στον σχολικό μαραθώνιο ανακύκλωσης. Στον προαύλιο χώρο της Τζανάκλειου Σχολής τοποθετήθηκαν εκπαιδευτικά επιδαπέδια παιχνίδια και διαδραστικά εργαστήρια για τους μικρούς μαθητές με θέμα την ανακύκλωση και την προστασία του περιβάλλοντος. Στις υπαίθριες δραστηριότητες συμμετείχε ενεργά το Κέντρο Νεολαίας και Εθελοντισμού Εξάγωνο του Δήμου Κομωτινής και η East West Greece. Κατά την εκδήλωση βράβευσης, τα πρώτα σχολεία σε ανακύκλωση υλικών και πόντων επιβράβευσης παρέλαβαν από ένα χρηστικό δώρο και ένα βραβείο για τη σχολική τους μονάδα. Επιπλέον, όλα τα σχολεία και οι μαθητές που συμμετείχαν στις δράσεις έλαβαν έπαινο συμμετοχής από τον Δήμο Κομωτινής για την προσπάθειά τους. Υπενθυμίζεται ότι στη σχολική δράση «Πάμε ανακύκλωση» οι μαθητές από 51 σχολικές μονάδες με τη βοήθεια γονέων και εκπαιδευτικών ανακύκλωσαν σε 5 ρεύματα υλικών, χαρτί, πλαστικό, αλουμίνιο, τηγανέλαιο και μπαταρίες. Πιο συγκεκριμένα, συγκεντρώθηκαν συνολικά από 7.194 μαθητές τα κάτωθη. Χαρτί 16.643 κιλά. Πλαστικό 4.236 κιλά, αλουμίνιο 571 κιλά, μπαταρίες 100 κιλά, τηγανέλαιο 50 κιλά. Επιπλέον, σημειωτέων ότι η στήριξη των σχολείων από τα μέλη της Δημοτικής Πλατφόρμας Ανακύκλωσης του Δήμου Κομωτινής ήταν εξαιρετικά υψηλή, καθώς έγινε συνολική δωρεά 73.200 πόντων επιβράβευσης. Οι ανωτέρω σχολικές δράσεις υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Follow Green σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης. Ο Αντιδήμαρχος Διοίκησης Συντονισμού και Καθημερινότητας Κίμων Λεχούδης και ο Πρόεδρος του Αναπτυξιακού Οργανισμού Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή ΑΕ, Σάκης Λάπατας, συνεχάριζαν τους μαθητές για τα εντυπωσιακά αποτελέσματα που πέτυχαν, καθώς απέδειξαν πως η ανακύκλωση δεν αποτελεί απλώς μια εφημερή τάση της εποχής, αλλά μια κουλτούρα για έναν καλύτερο τρόπο ζωής. Επιπλέον, ευχαρίστησαν την ΕΚΟ Μονοπρόσωπη ΕΠΕ, την East West Greece, το πρόγραμμα Κάθε Κουτί Μετράει, την Παπαδήμος Παπάκης Ωμικρον Έψιλον, τις επιγραφές Αδαμίδης, την εταιρεία Τηγανέλαια Θράκης, το Κέντρο Νεολαίας και Εθελοντισμού Εξάγωνου του Δήμου Κομωτινής και την Κίνσεπ Θράκης Κίνητρο για τη συμβολή τους στον σχολικό μαραθώνιο ανακύκλωσης. Ο Δήμος Κομωτινής, στο πλαίσιο ευαισθητοποίησης των πολιτών για το περιβάλλον, συνεχίζει δυναμικά με ακόμα περισσότερες δράσεις και τη νέα χρονιά. Σήμερα το πρωί πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερα μεγάλη επιτυχία η εκδήλωση βράβευσης των σχολείων του Δήμου Κομωτινής στην Τζανάκλειο Σχολή για τη συμμετοχή τους στο σχολικό μαραθώνιο ανακύκλωσης. Στον προαύλιο χώρο της Τζανάκλειου Σχολής τοποθετήθηκαν εκπαιδευτικά επιδαπέδια παιχνίδια και διαδραστικά εργαστήρια για τους μικρούς και μεγάλους φίλους, διαδραστικά εργαστήρια για τους μικρούς μαθητές με θέμα την ανακύκλωση και εν γέννη την προστασία του περιβάλλοντος. Στις υπαίθριες δραστηριότητες συμμετείχε ενεργά και το Κέντρο Νεολαίας και Εθελοντισμού Εξάγωνο του Δήμου Κομωτινής, καθώς και η East West Greece. Ας δούμε περισσότερα στο ακόλουθο ρεπορτάζ.
Το πρώτο παιδικό φεστιβάλ «Παίζω, μαθαίνω, δημιουργώ» διοργανώνει η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στο Μέγαρο Μουσικής Κομωτινής από αύριο Τετάρτη 24 Μαΐου έως και την ερχόμενη Κυριακή 28 Μαΐου και κατά τις πρωινές ώρες 9 έως 1 αλλά και τις απογευματινές ώρες 6 έως 9 με τη συνεργασία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης, συλλόγους καθώς και φορείς της περιοχής. Η δράση αυτή έρχεται να συμπληρώσει τα παιχνίδια χωρίς σύνορα που διοργανώθηκαν με μεγάλη επιτυχία σε συνεργασία με το ΣΕΦΑ του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Ένα πολυθεματικό φεστιβάλ με παιχνίδια, αθλητικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες, χορό, μουσική, θέατρο, καραγκιόζι, εκπαιδευτικά σεμινάρια και εκθέσεις που θα δώσουν νέα πνοή στον πολυχώρο του Μεγάρου και θα αγκαλιάσουν όλους τους μικρούς και μεγάλους φίλους. Τις πρωινές ώρες, οι δράσεις θα απευθύνονται στους μαθητές των δημοτικών σχολείων της περιοχής όπου έμπειροι παιδαγωγοί θα απασχολούν τα παιδιά στην αυλή του Μεγάρου Μουσικής, στα φουαγέ και στην κεντρική σκηνή. Θα συμμετέχουν επίσης σε βιωματικές δράσεις και δημιουργικά εργαστήρια από διάφορους συλλόγους και φορείς. Τα απογεύματα, το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει δραστηριότητες ανοιχτές σε όλα τα παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας και τους γονείς τους, όπου παιδαγωγοί, καθηγητές, γυμναστές, χοροδιδάσκαλοι, λογοθεραπευτές, διατροφολόγοι και άλλοι επιστήμονες θα αναπτύξουν θέματα σχετικά με τα παιδιά και την ολόπλευρη ανάπτυξή τους. Σε όλη τη διάρκεια του φεστιβάλ θα λειτουργούν τρεις θεματικές εκθέσεις, παραδοσιακών στολών, μουσικών οργάνων και vintage Vespas. Τη μουσική επιμέλεια θα έχουν δύο DJ, ο Αντώνης Καμπουρίδης και ο Ομάρ, ενώ τη διασκέδαση των παιδιών θα αναλάβει με παράσταση καραγκιόζι ο Γιάννης Βουλτσίδης και ο Μάγος Ρόουτζερ. Ο πρώτος διαγωνισμός του κόμβου καινοτομίας του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου της Θράκης είναι γεγονός, καθώς θα λάβει χώρα την ερχόμενη Παρασκευή 26 Μαΐου στην πόλη της Ξάνθης στο Ελίζο Ξενία Hotel. Το Duth Innovation Challenge είναι ένας διαγωνισμός καινοτομίας, καταγραφής και ανάδειξης επιχειρηματικών ιδεών και εμπορικά αξιοποιήσιμων ερευνητικών αποτελεσμάτων. Ας δούμε περισσότερο στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Ο πρώτος διαγωνισμός του κόμβου καινοτομίας του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης θα λάβει χώρα την ερχόμενη Παρασκευή 26 Μαΐου στην πόλη της Ξάνθης στο Ελίζο Ξενία Hotel. Το Duth Innovation Challenge είναι ένας διαγωνισμός καινοτομίας, καταγραφής και ανάδειξης επιχειρηματικών ιδεών και εμπορικά αξιοποιήσιμων ερευνητικών αποτελεσμάτων. Διοργανώνεται στο πλαίσιο του Duth Innovation Week, του πρώτου τριημέρου εκδηλώσεων καινοτομίας, με στόχο την ανάδειξη και βράβευση των καλύτερων επιχειρηματικών ιδεών και ερευνητικών ομάδων που συμμετείχαν στο διαγωνισμό, την ενδυνάμωση της κουλτούρας καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στο Πανεπιστήμιο, αλλά και τη διασύνδεση των πανευρισκόμενων με τον κόσμο της επιχειρηματικότητας. Κατά τη διεξαγωγή του διαγωνισμού, καλούνται οι φιναλίστ αυτού σε πεντάλεπτες pitching παρουσιάσεις να αναδείξουν την καινοτόμα ιδέα τους και να διεκδικήσουν μια σειρά από έπαθλα. Η αξιολόγησή τους θα πραγματοποιηθεί από έμπειρους ακαδημαϊκούς και επιτυχημένους επιχειρηματίες, παρουσία μελών της πανεπιστημιακής και ακαδημαϊκής κοινότητας, ερευνητών, εκπροσώπων επιχειρηματικών φορέων καθώς και πολιτών. Το Duth Innovation Challenge απευθύνεται σε όλα τα μέλη του επιχειρηματικού και ακαδημαϊκού κόσμου που θέλουν να γνωρίσουν και να υποστηρίξουν καινοτόμες ιδέες και λύσεις που αναπτύσσονται στο Δημοκρατίο Πανεπιστημίο Θράκης, αλλά και να έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με εκπροσώπους της ευρύτερης επιχειρηματικής κοινότητας, ώστε να ανταλλάξουν απόψεις γύρω από την καινοτομία και την τοπική επιχειρηματικότητα. Μέσα σε ένα διαγωνιστικό και συνάμε εορταστικό κλίμα, το Δημοκρατίο Πανεπιστήμιο Θράκης συμβάλλει στην προώθηση της επιχειρηματικής κουλτούρας του, αλλά και της ευρύτερης περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Το έργο αυτό συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διαβίου Μάθηση. Το Δημοκρίτιο Βιβλιοχαρτοπολείο και οι εκδόσεις Ελκυστής προσκαλούν το αναγνωστικό κοινό της Κομωτινής την ερχόμενη 5η 25 Μαΐου και ώρα 8 το απόγευμα στην παρουσίαση του βιβλίου με τίτλο «Φαντάσματα από το παρελθόν» του Θανάση Πασιάκου. Ας δούμε περισσότερες πληροφορίες στο ακόλουθο ρεπορτάζ.
το Δημοκρίτιο, Βιβλιοχαρτοπολείο και οι εκδόσεις Ελκυστής προσκαλούν το αναγνωστικό κοινό της Κομωτινής την ερχόμενη 5η 25 Μαΐου και ώρα 8 το απόγευμα στο χώρο του βιβλιοπωλείου στην παρουσίαση του βιβλίου με τίτλο «Φαντάσματα από το παρελθόν» του Θανάση Μπασιάκου. Το εν λόγω βιβλίο είναι ένα καθηλωτικό θρίλερ περιπέτειας, αγωνίας και μυστηρίου. Λίγα λόγια για την υπόθεση. Ο Κώστας Καράς ρισκάρει πολλά πράγματα όταν αποφασίζει να βάλει υποψηφιότητα στον επαγγελματικό του σύλλογο σε μια περίοδο πολιτικών ταραχών, ανάμεσα στα οποία την οικογενειακή του γαλήνη, τη δουλειά του και την υγεία του. Όμως η έκθεσή του στα φώτα της δημοσιότητας φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που ήταν κρυμμένα για χρόνια. Σε μία από τις επιχειρήσεις εκφοβισμού των υποψηφίων από στελέχη της μυστικής υπηρεσίας, έρχεται αντιμέτωπος με τον διαβόητο ανακριτή, συνεργάτη των SS, που είναι υπεύθυνος για πολλά εγκλήματα πολέμου. Η απροσδόκητη αυτή συνάντηση ξυπνά μέσα τους βιώματα που πολλοί θα ήθελαν να σβήσουν από τη μνήμη τους. Παράλληλα, ένας ψυχοπαθής δολοφόνος σκορπίζει τον τρόμο στο περιαστικό δάσος της πόλης. Ο Καράς βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο όταν λαμβάνει ένα ανώνυμο μήνυμα που υπόσχεται στοιχεία για τον εξαφανισμένο πατέρα του. Παρόλο που υποψιάζεται πως πρόκειται για παγίδα, αποφασίζει να δεχθεί την πρόσκληση που θα τον οδηγήσει στον τόπο των τελευταίων εγκλημάτων. Η τελική αναμέτρηση των δύο άσπονδων εχθρών γίνεται εν μέσω πολλών αστυνομικών περιπόλων και με πολλές εκπλήξεις που τελικά αποκαλύπτουν και τον πραγματικό δολοφόνο. Για το βιβλίο θα μας μιλήσουν στην εκδήλωση αυτή η κυρία Φωτεινή Ναούμ, συγγραφέας, και ο κύριος Αναστάσιος Παπαγιαννάκης, πολιτικός μηχανικός. Η μουσική παράσταση αφιέρωμα στο Μάνο Χατζηδάκη με τίτλο «Καλησπέρα κύριε Μάνο», που ήταν ενταγμένη στο πρόγραμμα των Ελευθερίων Θράκης και είχε αναβληθεί λόγω κακοκαιρίας, θα πραγματοποιηθεί τελικά υπό την αιγίδα της ΔΚΕΠΑΚ Κομωτινής την ερχόμενη Παρασκευή 26 Μαΐου στις 9 η ώρα το βράδυ στην αυλή της Ανακλείου. Περισσότερες πληροφορίες στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Η μουσική παράσταση αφιέρωμα στο Μάνο Χατζηδάκη, που ήταν ενταγμένη στο πρόγραμμα των Ελευθερίων της Θράκης και είχε αναβληθεί λόγω καιρού, θα πραγματοποιηθεί τελικά από τη ΔΚΕΠΑΚ Κομωτινής την ερχόμενη Παρασκευή 26 Μαΐου στις 9 η ώρα το βράδυ στην αυλή της Ανακλείου Σχολής. Στην παράσταση τραγουδούν η Γιάννης Κάλαρης και η κυρία Χρυσούλα Κυρατζόγλου, ενώ παίζουν η μουσική Θωμάς Αραμπατζής και Κώστας Γκατζαλίδης στην κιθάρα, Κώστας Αθανασιάδης στο κοντραμπάσο, Νίκος Μελάς στα πλήκτρα και το ακορντεόν και Βερόνικα Σεμερτζίδου στο πιάνο. Το εν λόγω αφιέρωμα φανερώνει ότι ο Χατζηδάκης είναι παρόν, ιδιοφυής, καινοτόμος, πάντα επίκαιρος μέσα από τη μουσική του, ενώ συνεχίζει να αποκαλύπτεται στο κοινό, αποτελώντας μια αστήρευτη πηγή αναδημιουργίας για τους σύγχρονους καλλιτέχνες και περίτεχνο πεδίο αναβάπτισης για κάθε ανήσυχο ακροατή. Στο σημείο αυτό θα δούμε τα εφημερεύοντα και τα νεκταρεύοντα φαρμακεία για την πόλη της Κομωτινής. Και στο σημείο αυτό θα δούμε την πρόγνωση του καιρού για τις επόμενες ημέρες.
σημείο αυτό, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του TV Ροδόπη. Από όλους εμάς, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.